Νότι Σφακιανάκη, πώς αντιμετωπίζεις έναν ρέιβερ, ένα παιδί που ακούει τέκνο και είναι 17-18 χρονών? Όπως εσένα. Ακριβώς. Τι του λες για τη μουσική, την ελληνική? Ό,τι λέμε τώρα. Και όχι μόνο για τη μουσική, διότι αυτό είναι ένα σκαλοπάτι. Για τα αυτά που έχω στο μυαλό μου. Ανταλλάσσουμε απόψεις. Τον σέβομαι και με σέβεται. Γιατί αν δεν τον σεβαστώ, μοιραία δεν θα με σεβαστεί και εκείνος. Εγώ δεν τον αντιμετωπίζω ως μίασμα, επειδή έχει σκουλαρίκι, ξέρω εγώ, στη μύτη. Όταν έβαλα εγώ σκουλαρίκι το 1975, το φοράγαν μόνο οι γυναίκες. Ο Νότης Φακιανάκης τι παράδειγμα θα ήθελε να δίνει? Ως ηγέτης. Ναι. Του δικαίου, του ωραίου και του αληθινού. Μήπως όλα αυτά είναι πολύ έτσι αναχρονιστικά, ντεμοντέ? Δεν πειράζει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν είναι αναχρονιστικά, δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Ξεπεταχτήκαμε κάποια στιγμή από το τίποτα εμείς. Κάποιοι άλλοι δεν προϋπήρξαν. Κάνουμε αναφορές στον Μπακούριν, στον Λένιν, στον Μάρξ, στον Μπίξε, στον Δίξε και δεν κάνουμε αναφορές σε αυτούς που πραγματικά βρέθηκαν σε αυτή τη χώρα πριν από πάρα πολλά χρόνια και έδωσαν φως. Δεν υπήρξαν αυτοί? Τι να λέμε εμείς? Αφού αυτοί υπήρξαν και ό,τι έχουμε πει εμείς μέχρι τώρα, το έχουν πει πολύ πιο σύντομα και πολύ πριν.